Έχουμε κοντά μας τον μέσο του Pops, Βλάνταν Ζίβκοβιτς. Βλάνταν, σήμερα το παιχνίδι στράβωσε παρόλο που προηγηθήκατε. Τι πιστεύεις ότι έφταιξε? Τι να πιστεύω ότι έφταιξε. Έχουμε μια κακή ψυχολογία, πιστεύω. Αυτό αποδεικνύεται σε πολλά παιχνίδια. Δυστυχώς κάνουμε κάποιες ευκαιρίες. Βέβαια είναι ορθόδοξα, αλλά κάνουμε κάποιες ευκαιρίες και πιστεύω ότι με μια νίκη θα έρθουν όλα καλά. Έτσι πιστεύω εγώ. Ότι χρειαζόμαστε μια νίκη και έχουμε μπλέξει με άσχημα αποτελέσματα. Τα παιδιά είναι πολύ πεσμένα. Και πιστεύω ότι θα πάμε βασικά και την νίκη εκεί στο Φάλερο. Είναι η πρώτη εβδομάδα. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη. Πιστεύω αυτή η νίκη από εκεί θα μας φέρει σε άλλο δρόμο. Άρα θεωρείς ότι μία νίκη ίσως τονώσει την ψυχολογία της ομάδας? Σαφώς, οι νίκες πάντα τονώνουν. Είναι η καλύτερη τόνωση για κάθε ομάδα. Αυτό, αυτή είναι αλήθεια. Οπότε εμείς θερούμαστε την νίκη εδώ και πολλές αγωνιστικές. Οπότε πιστεύω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα. Και βλέπετε και το άγχος των παιδιών, κομμένα πόδια, πάσες. Να φύγει το λάθος από τον καθένα και κανένας δεν παίρνει πρωτοβουλία. Δυστυχώς αυτό φαίνεται και δεν παίζουμε και μπάλα. Αυτό είναι το κακό. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Όπως μπάλα... και ο Σωτήρης ο Λεοντίου, εσύ. Σαφώς με το Λεοντίου είναι τώρα. Εμείς πρέπει να τη βάζουμε κάτω και να παίζουμε τουλάχιστον 25 λεπτά εμείς, να μην την ακουμπήσουν οι άλλοι. Ενώ, δυστυχώς... Από την εμπειρία σας και μόνο. Εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και στην προπόνηση βγαίνει. Ενώ στον αγώνα υπάρχει τεράστιο άγχος και είναι αυτό που και εμένα προβληματίζει. Κακά τα ψέματα. Είμαι καινούριος εδώ στην ομάδα και τα παιδιά τα ξέρω από το καλοκαίρι. Στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ καλή, ακόμα και στα φιλικά πετάνε. Ενώ όταν έρχεται ο αγώνας είναι πάρα πολύ πεσμένη ψυχολογία. Εντάξει, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, είναι και άπειρα από την κατηγορία. Πιστεύω ότι παίζει ρόλο. Και το άγχος. Τεράστιο άγχος είναι αυτό το λόγο. Ότι κάποια παιδιά, μάλλον περισσότερα, πρώτη φορά βρίσκονται και σε αυτήν την κατηγορία. Οπότε μπορεί να τους αγχώνει παραπάνω και αυτό το κομμάτι. Πέρσι παίζανε γάμα. Εντάξει, κάνανε μια τρομερή πορεία, αλλά άλλη αντίπαλη εδώ, άλλη πίεση μάλλον. Πιστεύω όμως ότι όλα καλά θα πάνε. Γιατί με μία νίκη πιστεύω θα βρούμε τον δρόμο και θα μας λίγο δείτε διαφορετικά. Λίγο εσύ και λίγο ο Σωτήρης πιστεύω θα διώξει το άγχος. Ελπίζω να βοηθήσουμε, είστε πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή, ταλαιπωρημένοι αρκετά, αλλά ελπίζω να βοηθήσουμε. Γι' αυτό ήρθαμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά, πως και εμείς θα τελειώνουμε. Τα παιδιά θα παίξουν μπάλα. Αυτό είναι, αυτή είναι αλήθεια. Μακάρι να βρουν τον δρόμο και να έρθουν τα χαμόγελα. Να βγαίνουμε από τα αποδυτήρια εδώ για να γελάμε, όχι έτσι με καταβιασμένα κεφάλια. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.